Και ενώ μέχρι πριν από λίγο λέγαμε ότι επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία από το πεδίο των διαπραγματεύσεων, έρχεται μια δήλωση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, μια δήλωση βόμβα που ταράζει τα νερά, Ισακ. Ναι, και δηλώνει αποφασισμένο πω ο Ισραηλινός στρατό θα εισέλθει στη γράφα είτε υπάρξει συμφωνία και χειρέα, είτε όχι, καθώ το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να εξοντώσει και τι εναπομείνασε ταξιαρχίε τη Χαμά που βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Και όπω ανέφερε, καθώ περιμένουμε την απάντηση τη Χαμά στην τελευταία πρόταση. Για εκεχηρία που έχει γίνει. Η προσωπία τη Χαμά έφυγε, να πούμε, από το Κάιρο, βρίσκεται στο Κατάρ, διαβουλεύεται με την πολιτική ηγεσία τη Παλαιστινιακή Οργάνωση και έχει δεσμευτεί πω θα επιστρέψει με την γραπτή τη απάντηση. Σε πρώτη φάση, αυτή η πρόταση εκεχηρία περιλαμβάνει, να πούμε, 40 μέρε κατάπαυση του πυρό και την απελευθέρωση τουλάχιστον 33 ομήρων τη Χαμά, αλλά και την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων. Δηλώσει βέβαια που τορπιλίζουν την έκβαση των Είσαι. διαπραγματεύσεων.